Όποιος αποφεύγει να εντάξει την ελληνοτουρκική διένεξη στα γενικότερα και ευρύτερα παιχνίδια και τους ανταγωνισμούς που παίζονται στην ευρύτερη περιοχή με βασικούς παίχτες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, Γαλλία κατά κύριο λόγο, Ρωσία, Κίνα και πάει λέγοντας, τότε πολύ εύκολα μπορεί να περιορίσει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ανάμεσα στον Μητσοτάκη και στον Ερντογάν. Πολύ εύκολα μπορείς να πεις ότι ο Ερντογάν είναι ένας τρελός, ένας παλαβός που δεν ξέρει τι κάνει. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα και ξέρετε είναι μια πολύ βολική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν βάζουμε στο τραπέζι το πραγματικό διακύβευμα. Που το πραγματικό διακύβευμα ποιο είναι? Είναι οι ανταγωνισμοί για τους υδρογονάνθρακες, για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής, τους ενεργειακούς πόρους και πάει λέγοντας. Αλήθεια. Αυτή είναι η ουσία. Αλήθεια. Εμείς μπορούμε να τους επηρεάσουμε αυτούς τους συσχετισμούς, μπορούμε να τους αλλάξουμε. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Αυτό είναι ένα αφήγημα, είναι ένα παραμύθι. Η ερώτηση είναι σωστή, κύριε Στριχάκη. Είναι ένα αφήγημα που με βάση αυτό το αφήγημα η Ελλάδα μπήκε σε περιπέτειες αρκετές φορές ιστορικά. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία κατέχει το 45% της Κύπρου, διχοτομημένη. Να μην ξεχνάμε τα Ίμια. Να μην ξεχνάμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή στα Βαλκάνια, που στο όνομα των συμμάχων έχουν μακελέψει λαού στην ευρύτερη περιοχή. Συγγνώμη, κύριε Στιχάκη, δεν πιστεύω να σε πήραν για τον ασχηματισμό. Από τη Ιουγκοσλαβία, από την ενιαία Ιουγκοσλαβία μέχρι τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη. Αυτά όμως δεν τα λέει το ΚΚΕ. Εγώ θα σας πω ότι είπε ο κύριος Πάιατ, ο Αμερικανός πρέσβης, σε συνέντευξή του σε Κυριακάτικη εφημερίδα, που λέει ότι η Ελλάδα αποτελεί σύμμαχο κλειδί στο ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάσχεση της ρωσικής και της κινέζικης επιρροής σε ένα συνεχώς πιο περίπλοκο στρατηγικό περιβάλλον. Αυτή είναι η ουσία. Είναι όλα τα λεφτά η δήλωση του Πάιατ. Τι έχουν να πούν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Έχουν συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Να μην ξεχνάμε για τον Μεντεσέ, όπως αποκάλεσε την Ελλάδα ο Αμερικανός πρέσβης για την εξυπηρέτηση των Αμερικάνικων συμφερόντων στην Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε φυσικά και ότι αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που υλοποίησε στα πλαίσια των στρατηγικών συμφωνιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία τώρα. Αυτό όμως, αυτή η πολιτική όμως δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε την ασφάλεια, ούτε την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχει πέσει στο τραπέζι από κανένα και περίμενα να δω αν θα έχει το θάρρος. Κύριε Ρωμανέ, ο λαός. Εάν δεν θέλετε να μιλήσουμε για την οικονομία. Συγγνώμη, κύριε Ρωμανέ, δεν ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα. Αυτό λοιπόν που θέτει το ΚΚΕ είναι ευθέως. Ότι ο λαός δεν μπορεί να παραμείνει θεατής. Μπορεί να το θένε οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το ΚΚΕ δεν δίνει το λαό θεατή. Καμία αλλαγή των συνόρων της χώρας έξω από αυτούς τους συμμάχους. Η άρση του εμπάργο των ΗΠΑ και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μόνο λόγια, είναι πράξη. Η πολιτική τόσο είναι σημαντικό ή όχι, το άκουσα από κανέναν. Η κυβέρνηση ανοίγει τη βεντάλια των αντεργατικών μέτρων προκειμένου για να προχωρήσει και να εμβαθύνει τον εργασιακό μεσαίωνα. Αυτά τα οποία είχαν ακουστεί με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου λόγω του κορονοϊού, τα οποία θα είναι προσωρινά και στην πορεία θα έρθουν, αποδεικνύεται το εντελώς αντίθετο. Ότι αυτά τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Και όλα αυτά είναι με εντολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Και θα σας παραπέμψω στο τελευταίο δελτίο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ο οποίος λέει ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην κρίση θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης. Να λοιπόν ποια είναι η κατεύθυνση, την οποία υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως μια πολιτική που πάτησε στην αντιλαϊκή πολιτική και στα αντεργατικά μέτρα και στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου και όλα τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία πήρε. Και την ίδια στιγμή, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν το θράσος, που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος ως έσχος, να μεταθέτουν την ευθύνη στους ανέργους. Μάλιστα, ο κύριος Κυρανάκης βγήκε και μας είπε ότι για την ανεργία αυτή είναι οι άνεργοι. Διότι δεν ξέρουν, λέει, να συντάξουν ένα βιογραφικό. Διότι δεν ξέρουν να μπουν, λέει, στα προγράμματα του ΟΑΕΡ. Αυτό είναι διαστρέβλωση, βέβαια, που κάνετε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως μεταθέσατε τις ευθύνες. Ο κύριος Κυρανάκης είπε το αυτονόητο. Όπως μεταθέσατε τις.
Οι 30.000 άνθρωποι που θα βρουν μέσω του ΑΕΠ τον Οκτώβριο δουλειά και οι 15.000 το Σεπτέμβριο. Μη με διακόψετε. Σας ενοχλεί και εσάς, γιατί η ευαισθησία σε αυτόν τον τόπο είναι πανόμοια. Τα boys της Νέας Δημοκρατίας προφανώς δεν έχουν μπει ποτέ στην ανεργία για να ξέρουν τι μαρτύριο τραβούν σήμερα οι άνεργοι και ιδίως οι νέοι. Αλλά όπως κάνατε με την ατομική ευθύνη, ρίχνοντας την ευθύνη στο λαό για τα κρούσματα του κορονοϊού, το ίδιο κάνετε και με την υπόθεση των ανέργων. Αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης για αυτά που είπε για τους νέους. Δεν είναι όμως μόνο αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης για τους ανέργους. Είναι και ο κύριος Πατέλης, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος τι μας είπε? Ότι θα πρέπει, λέει, να σταματήσουμε, να χρηματοδοτούμε τους ηλικιωμένους προς χάρη των νέων ανθρώπων. Να λοιπόν, πώς επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού να μεταθέσει τις ευθύνες στο λαό για να βγάλει λάδι την πολιτική της. Αυτή λοιπόν η πολιτική, η αντιλαϊκή πολιτική, εκφράστηκε στα ξενοδοχεία, στις σύγχρονες γαλέρες, με δεκάδες και εκατοντάδες κρούσματα στους εργασιακούς χώρους, και αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί με αυτή την πολιτική που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία με τις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ.